τουλάχιστον εγώ, αλλά πιστεύω και όλοι σας, όταν ακούσαμε προχθές το βράδυ τις δηλώσεις του, δεν ξέρω εγώ, όλοι έχουμε κάποια ευαισθησία, όλοι ζούμε εδώ στις παραμεθόριες περιοχές, όλοι έχουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, έχουμε υπηρετήσει, έχουμε, όταν ακούμε τέτοια πράγματα, τέτοιες δηλώσεις, από πρωτευουσιάνους μάλιστα, νιώθουμε λίγο άσχημα. Κάναμε μια επιστολή, Ζαχαρία, και σαν ενημέρωση που ήθελες να πεις τι έχουμε κάνει, κάναμε μια επιστολή η οποία ήταν έτοιμη να τη δούμε, να φύγει αύριο, διαδικαστικά για να φύγει αύριο. Αν θέλετε μπορώ να τη διαβάσω, θα ενημερωθείτε όλοι από τα email σας, ή αν θέλετε, μια και είσαστε εδώ τώρα και το έχει φέρει ο Ζαχαρίας, κάποιος να πει, μη στείλετε κάτι, ή στείλετε κάτι πιο διαφορετικό. Η επιστολή είναι ως εξής, πολύ μικρή, σε ένα λεπτό θα έχω τελειώσει. Αγαπητέ κύριε Ζουράρη, απευθύνομαι σε εσάς απασχολώντας σας, ελπίζω δημιουργικά, για να σας επισημάνω ότι είναι πιθανότατο εμείς οι δύο να έχουμε διαφορετική οπτική από την οποία εκτιμούμε τα τεκτενόμενα. Και τούτο συμβαίνει διότι εγώ έχω πολλές φορές ξυπνήσει από τους ήχους των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών. Εγώ έχω δει πολλές φορές το νησί μου ντυμένο στο χακί και έχω ανησυχήσει επανειλημμένος από οποιαδήποτε αναταραχή συμβαίνει στη γείτονα χώρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα μου ήταν εντελώς αδύνατο να χρησιμοποιήσω αυτό το σχήμα καθ' υπερβολή, λέγοντας ότι και να χάσουμε κάποια νησιά δεν είναι σπουδαίο. Καθώς γνωρίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα επεδείκνει ασέβεια προς όλους αυτούς που έχουν πληρώσει με τη ζωή τους αυτή την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στις δύο χώρες, την οποία εσείς με νεότερη δήλωσή σας υποβαθμίζετε, ίσως επειδή μένετε πλέον στην πρωτεύουσα. Είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως τη ρίση το σφάλιν ανθρώπινο, το εμένιν σατανικό. Ελπίζω να έχετε ως αυτή τη στιγμή αντιληφθεί τη συνέπεια της αμετωπρέπειάς σας και να προβείτε άμεσα σε πλήρη ανασκευή των δηλώσεών σας. Σήμερα τις έβλεπα στο ίντερνετ με τη μετάφρασή τους, είχε έρθει να μας δίνει νησιά. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν το είπα εγώ, δεν το είπε ένας μπακάλης κάποιο κάτω στη γωνία, το είπε ένας υφυπουργός. Και όταν είναι ένας υφυπουργός ο οποίος ξέρει πολλά κιλά ελληνικά, το δέχομαι, που εγώ μπορεί να μην τα ξέρω, πως είναι μορφωμένος είναι, δεν είναι απαραίτητο πως είναι και έξυπνος. Μην ξεχνάμε ότι ουδής μωρότερος των ιατρών είναι αν δεν υπήρχαν οι δημοδιδάσκαλοι. Αυτό φανερώνει ότι ο λαός μας ξέρει ότι ο μορφωμένος δεν είναι απαραίτητα και έξυπνος. Λοιπόν, όταν βγαίνει ένας υφυπουργός και λέει ότι δεν πειράζει να χάσουμε ορισμένα νησιά, εμένα που είμαι νησιώτης, τουλάχιστον με εξοργίζει. Όχι, δεν πειράζει να χάσω ορισμένα νησιά. Και ένα βότσαλο να χάσω από τα Μαύρα Βόλια ή από οπουδήποτε, εμένα με πειράζει. Και μην ξεχνάμε ότι σε αυτά τα νησιά τα οποία λαλούν κοκόρι τουρκικά, από ό,τι λένε οι. Πρέπει να κοιτάξουμε τις κοκόρες πώς λαλούν, γιατί ορισμένοι λαλούν τουρκικά και το ακούν οι Τούρκοι και θέλουν να τα πάρουν, είναι και η γνούσα. Δεν είναι βράχοι βραχονησίδες που και για αυτούς έχει χυθεί αίμα και πρέπει να τους υπερασπίσουμε, είναι και οι ύψες. Λοιπόν, όταν ένας υπουργός βγαίνει και λέει αυτά, θεωρώ πολύ light αυτή την απάντηση. Οφείλει η κυβέρνηση, εφόσον έχει εξαγγείλει και για τα νησιά ότι θα τα κοιτάξει, πια αυτά που θα δώσει, αυτά που θα κρατήσει. Να μας ξεκαθαρίσει, άμα είναι να κοιτάξει αυτά που θα κρατήσει, αυτά που θα κρατήσει. Λοιπόν, να το στείλει σπίτι του. Και ο κύριος πρωθυπουργός και ο κύριος αρχηγός του των ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κύριος Καμένος, ο οποίος χρόνια διατυπάνιζε ότι είναι Έλληνας και είναι εθνικιστής. Και εδώ ένα από τα μέλη του δίνει νησιά, δεν πειράζει, θα δώσουμε τη γλώσσα να κρατήσουμε. Δεν είναι μόνο η γλώσσα. Ελλάδα είναι κάθε σπιθαμή ελληνικής γης και η γλώσσα. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ ότι λέω ότι είναι πολύ light. Πρέπει να ζητήσουμε άμεση απομάκρυνση. Είναι επικίνδυνος, γιατί μπορεί εκείνος να το ερμηνεύει όπως το ερμηνεύει, αλλά αυτοί που το ακούσαν και το γράψαν στις τουρκικές εφημερίδες το ερμηνεύουν διαφορετικά. Και αυτοί είναι οι οποίοι έχουν βλέψει. Έχει ανασκευάσει και πει κάτι. Όχι, όχι, εμένει στις εφημερίδες. Λοιπόν, καταρχήν, και δεύτερον πρέπει να δηλώσουμε ότι σε τυχόν μελλοντική επίσκεψή του στοιχείο,
Και αυτό θα καλέσω και το δήμαρχο να το πει. Ποιο θα ψυχεί. Ναι, τυχόν μελλοντική. Μπορεί να φύγει. Εγώ είναι, κάνει το επόμενο. Εκλογέ θα έχουμε κάποια στιγμή. Μπορεί να φύγει. Είναι εντελώ ανεπιθύμητο. Εντάξει, να πάει στα υπόλοιπα νησιά που δεν έχει σκοπό να τα δώσει. Και το οποίο θα ειδικαιολογεί τώρα είμαστε σε μια ταβέρνα ή τα λέγαμε μεταξύ μα. Που ούτε μεταξύ μα εμεί κάνουμε τέτοιε κουβέντε σε αυτό το επίπεδο. Γελίο θα ήταν να μαντώ εγώ. Όχι, όχι. Αλλά είναι γελίο και επικίνδυνο στο στάδιο Λουτζαχαρία στο να βγαίνει υφυπουργό τη κυβέρνηση ή και βουλευτή να είναι αντιπροσωπευτή για να λέει τέτοια πράγματα. Έτσι. Ακόμη και αν τα λέει σε άλλο πλαίσιο και με άλλο τρόπο, ένα υπουργό δεν επιτρέπεται να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Όπω και εσεί και το Προεδρείο και εγώ και όλοι μα προσέχουμε τι λέμε να μιλάμε δημοσίω. Και φέρουμε και ευθύνη για αυτό το πράγμα, έτσι, και εκείνος φέρει πολύ σοβαρή ευθύνη, στο οποίο εγώ συμφωνώ με τον κύριο Ζαχαρίας. Είναι λόγος παρέτησης, δηλαδή είναι λόγος αποκοπής από την κυβέρνηση, δεν μπορεί να παίζεις με κάτι τέτοιο. Εκτός και αν το ανασκευάσεις πλήρως και πεις δεν εννοούσα τίποτα τέτοιο προς Θεού, που κάθε πιθανή της ελληνικής γης είναι αυτή. Γιατί νομίζω ότι το πνεύμα στο οποίο είναι η πιστολή είναι εξαιρετικό. Πολύ λάγη. Και μπορούμε να προσθέσουμε μια άλλη επιστολή στον οποίο ζητάμε την παρέτηση του κυρία. Μπορώ να το συζητήσουμε και από την κυβέρνηση ή από την αρχή. Εκτός και αν εκφράζει τις προθέσεις της κυβέρνησης.